Όταν είσαι δάσκαλος, όταν έχεις παππού το Γιάννη το Λουλάκι, όταν κατάγεσαι από την αιθιά και όταν έχεις ευαισθησίες, δεν γίνεται να μην είσαι καλός μαντινατολόγος. Ο Γιώργης ο Σαριδάκης βέβαια έχει εκτός των άλλων και φαντασία που τον κάνει μοναδικό. Λέει στη γυναίκα του «Δροσοσταλίδα να μουνε αγριολούλου δόμου, να τον περνώ στα φύλλα σου απάνω τον καιρό μου». Δροσοσταλίδα θα γεννώ βιόλα στη φιλοσέ σου, του ήλιου τσαχτίνες να μπαντώ, μη μαραθείς ποτέ σου. Γίνου κερά μου σύννεφο, να βρέχεις στην αυλή μου, να παίρνω βρόχινο νερό, να πλύνω την πληγή μου. Άμα το δω την ταχυνή, το πλουμιστό περβόλι, βάνει η καρδιά μου σκολινά, είναι δεν είναι σκόλι. 24 καρατιό, χρυσάφι τα μαλλιά σου και περιτεύει να φορείς τ' άλλα κοσμήματά σου. Άμα με ρωτήσεις για χανιώτες μαντινατολόγους, το μυαλό μου πηγαίνει αμέσως στο Γιώργη τον Καμπιανάκη. Είπε μια μέρα στη γυναίκα του «Αστροφελιά τα μάτια σου φέρνουν στη σκοτεινιά μου, Θεέ μου μη βασιλέψουνε όσο χτυπάει η καρδιά μου». Άρρωστος με καρκίνο στην ουρολογική κλινική του Βενιζελίου, ο Πελοπίδας ο Σαριδάκης από το Ζαρό. Μια μέρα που τον είδα χαμηλοφτερουγιασμένο, του είπα «Κάμε τη Θεέ μου ουρανό και μένα κάμε αστέρι, ώστε να ζω να τσικρατώ το τρυφερό τζιχέρι». Πήρε κουράγιο και λες κι ήταν νέος τότε που αλώνιζε αντάρτη στον ψιλορίτη, μου είπε «Κάμε τη Θεέ μου ουρανό, μα να μην έχει αστέρια και το σκοτίδι και το φως να έχει στα δυο τζιχέρια». Δύο μέρες αργότερα πέθανε αυτός ο ευαίσθητος άντρας που άφησε ένα βιβλίο πίσω του με τα πάθη της αντίστασης και μια κασέτα με χαμπιόλι και σφυροχάμπιολο, μοναδική κατά τη γνώμη μου προσφορά στα μουσικά κριτικά πράγματα. Βοσκός ο Αριστίδης και έκαμε την καθηγήτρια να σταθεί δίπλα του μπροστά στον παπά. Κάποτε που εκείνη πήρε τα παιδιά και πήγε στην Κατερίνη στον Τόποτζη, της είπε στο τηλέφωνο ο Αριστίδης ο χερέτης «Ο κόσμος είναι μια χουφτιά, σα βρίσκεσαι κοντά μου, μεγάλος και αγύριστος, σα λείπεις μακριά μου». Όταν επέστρεψε της είπε «Όσο καιρό σου είναι μακριά, δεν άνθησε λουλούδι κι ούτε στο κέφι με έβγαλε άλλου πουλιού τραγούδι».